Αυτές ήταν οι ηρωικές εποχές εδώ. Αγνώριστοι είσαστε. Ναι, ναι. Εγώ σας Big Bang. Με τις μάτες. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλο Big Bang. Ναι, ναι. Ο Φάνος Χαλίλος και ο Βασίλης Τερτλής 20 χρόνια πριν. Ναι, ναι. Και 20 χρόνια μετά. Και βάλει. Έτσι. 21. Κοίταξε τώρα το Χαλάς που το 20-21. Το 87. 1987. Αυτές είναι οι εποχές του Eurovision που αναγνωρίζω εγώ. Γιατί ήταν καθαρά επαναστατικές, είναι Πασόκ δηλαδή. Ναι, ναι, και κάναμε κόλπα για να περνάμε τα ξένα στοιχεία στο στίχο χωρίς να. Γιατί απαγορευόταν τότε, έπρεπε να είναι ελληνικό ο στίχο. Πολύ σοβαρό. Το είχαμε απαγορεύσει αυτό. Είχαμε επιτροπή λογοκρισία. Σοβαρά έπρεπε να κάνει κόλπο για να περάσει. Ναι, και γι' αυτό είπαμε stop. Είπαμε να βάλουμε τα μη, που το μη στα αγγλικά είναι μη, ας πούμε, οπότε ναι. Ξέρεις, να υπάρχουν λέξεις όλες που... Ναι, πραγματικά, ό,τι μπορούσαμε βάλαμε. Δεν σας έλεγαν ότι αποκλείεται να είναι, αν έχει ξένη λέξη, τελειώσαμε. Βέβαια. Το απαγορεύαμε εμείς ή ήταν ο κανονισμός της Eurovision? Όχι, εμείς βέβαια. Κανονισμός της Eurovision, κάθε γλώσσα, κάθε χώρα στη γλώσσα της. Εσείς που μπορούσατε μέσα από τη λογοκρισία καταρχήν, τότε ενδιαφέρονταν κανείς για το ότι θα πάτε στην Eurovision. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι σλάκα για πες. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή, γίνατε στην αρχή και λέγατε, γεια σας, είμαστε αυτοί που θα πάνε στην Eurovision. Πραγματικά ένα μήνα πριν από αυτό. Μόνοι μας. Τα πάντα. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπήρχε η χαρά της χώρας στο να διαφημιστεί στο εξωτερικό. Να πάει για μια καλύτερη θέση, γιατί σίγουρα είναι δημόσιες σχέσεις, πέρα από ένα καλό τραγούδι. Όταν λες δεν υπήρχε χαρά, ας πούμε, ντρεπόντουσαν. Όχι, κάνει δηλαδή ότι σε στυλ, να κάνουμε κάτι, ένα πάρτι, ξέρω εγώ. Για μένα το βλέπω ότι ήταν υποχρεωμένοι να πάμε. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή με μια στεναχώρια. Σαν να πηγαίνει στρατό. Όταν τύχαινε και όλα να πέφτει. Για μένα δημοσιοπαλλήλικη, γκρίζο. Γκρίζο. Από τη συμμετοχή του 87, τι σου έχει μείνει από τη συμμετοχή του 87? Τα πάντα καταρχήν. Ήταν μια στιγμή που πραγματικά σε χαρακτηρίζει. Δηλαδή, όταν πας και εκπροσωπείς την Ελλάδα στην Eurovision, πιστεύω όπως και να πας, αυτό είναι για πάντα καταγράφεται. Και φυσικά στην ευρύτερη ιστορία. Είμαστε και στην εποχή που καταγγέλαμε την Ευρώπη. Ναι, καταγγέλαμε την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέγγελε την Ελλάδα γιατί πάει στην Ευρώπη. Και... όλα μαζί. Βέβαια, εμείς προσπαθήσαμε τότε, επειδή ήταν και στις Βρυξέλλες, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γιατί, παράδειγμα, η Τουρκία είχε φέρει 20 δημοσιογράφους, κάνανε δεξιώσεις. Πάμε στις κακοδίλια της ΑΕΕ. Και είμαστε εμείς οι συγγενείς που έπρεπε να πάμε στη δεξίωση. Εσείς πήγατε ξεμπαργοί, εσείς στην Δάφνη Μπόκοτα και κάμεραμάν. Και από τις δημόσιες σχέσεις που έπρεπε να έρθει μια κοπέλα δεν ήρθε, γιατί ήρθε μια ηλεκτρολογιστήριο για να ψωνίσει στις Βρυξέλλες. Πάει να ψωνίσει στις Βρυξέλλες. Κλασική ελληνική αποκοδίλια. Δεν είχατε κανένα να σας βοηθήσει. Ούτε συνεργεία, ούτε. Τι λέει τώρα. Για προμόσια... δηλαδή, τώρα το χαίρομαι αυτό. Είχε έρθει μόνο ένα δημοσιογράφο από ένα περιοδικό τηλεοπτικό. Μόνο του, με δικά του. Μόνο του, ναι. Μετά όταν γυρίσατε, ασχολήθηκε η εισαγγελία μαζί σα. Γιατί πήγατε σε αυτό το ζενόφερ το διαβάσμα. Μετά όταν γυρίσαμε, μα αγκάλιασε ο κόσμο. Αυτό ήταν το πρώτο. Εμεί γυρίσαμε με τη 10η θέση, η οποία. Η οποία ήταν σούπερ για τα. Για τους... ήταν 10η στου 22, για εκείνε τι εποχέ γενικά ήταν πάρα πολύ καλά, δεδομένη τη γλώσσα και των μηδενικών δημοσίων σχέσεων. Μηδέν. Αλλά ενώ γύρισαμε πολύ στεναχωρημένοι, γιατί θέλαμε κάτι πολύ παραπάνω, όχι πρώτη, έστω πέντε, ξέρω εγώ, έξι, κάτι. Ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή η καριέρα μας ξεκίνησε εκείνο το βράδυ. Ναι. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Ναι. Όχι μόνο για το εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι αμέσως κλείσαμε εμφάνιση την επόμενη μέρα, εμείς δεν πετάξαμε πίσω. Ναι, μας κρατήσαμε. Πήγαμε στην Ανβέρσα και κάναμε ένα live, ας πούμε, σε μια εκδήλωση. Από τις 22 χώρες κρατήσαν μόνο εμάς. Η πρώτη φορά που δεν πήγαμε ως folklore. Ναι. Πήγαμε με μοντέρνα εμφάνιση. Όχι, εντάξει, ήταν... και το μάθημα σολφές για μένα. Μετά από χρόνια, δηλαδή με ένα διάστημα δεκαετίας από το 1977 το μάθημα σολφές, μετά υπήρχαν διάφορα παραπράγματα. Το μάθημα διαφέρει το που λέει ο Βασίλης. Μάθημα σολφές το θεωρείς ότι ήταν... Για μένα ήταν από τις πιο ωραίες ακόμα και σήμερα. Και για μένα.